Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Κηπούπολη. Η Κηπούπολη, η οποία είναι στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Μάλιστα, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε ένα σερί με 3 νίκες, με τον Αθηναϊκό εντός έδρας, εκτός έδρας με τα Πετράλωνα και τελευταία αγωνιστική κέρδισε τον Ιάσονα εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Βρισκόμαστε στα γραφεία της ομάδας και έχουμε μαζί μας τον Γενικό Αρχηγό της Κηπούπολης, τον Κώστα Σούμπα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα, να κάνουμε πρώτα τον απολογισμό. Έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής 7 αγωνιστικές και έχετε 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Είστε ευχαριστημένοι ως διοίκηση της Κηπούπολης από τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στο πρωτάθλημα? Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη η συγκομιδή, γιατί τα πρώτα 3 μάτς που χάσαμε, τα χάσαμε στον γκολ. Και μάλιστα δεύτερη αγωνιστική προηγηθήκαμε με την Δόξα Βίρωνα 3-1 στην έδρα μας και καταφέραμε να το χάσουμε αυτό το μάτς με 3-4. Αλλά σε γενικές γραμμές η ομάδα συνήλθα και καλή είναι η 10 βάθμια προς το παρόν. Είχατε 3 σερί νίκες, ναι. με τον Αθηναϊκό, με τα Πετράλωνα και με τον Ιάσονα. Η ομάδα είχε βρει ρυθμό, έτσι δεν είναι, Κώστα? Βέβαια, ναι. Είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει πάρα πολλά παιδιά από την Ακαδημία. Έχει καινούριο προπονητή. Μόνο ο γυμναστής μας ήταν και πέρσι μαζί μας. Θέλει πολύ δουλειά και υπομονή το εγχείρημα που κάνουμε. Γνωρίζονται σιγά σιγά τα παιδιά, γνωρίζουν και τον προπονητή, ανταποκρίνονται σε αυτά που θέλει. Και όντως είχαμε βρει το ρυθμό μας. Αλλά δυστυχώς ήρθε η διακοπή και μπήκαμε σε απραξία. Κώστα, τα 3 παιχνίδια που γνωρίσατε την ήττα, όπως μου είπες, θα μπορούσατε να τα είχατε κερδίσει κάποια από αυτά ή έστω και τα 3? Και βέβαια, και τα 3. Και τα 3. Θεωρώ ότι ήμασταν άκρως ανταγωνιστικοί και στα 3 παιχνίδια. Αν εξαιρέσω, μάλλον θα εξαιρέσω το παιχνίδι που κάναμε στο Νέα Τάβρου, που δεν ήμασταν τόσο καλοί και χάσαμε 1-0. Στα άλλα 2 οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα μπορούσαμε να έχουμε συν 6 πόντους. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία? Όχι, σε γενικές γραμμές μας έχουν σφυρίξει καλά, 50-50. Δεν έχουμε. Πάντα γίνονται μέσα στο παιχνίδι φάσεις, αμφισβητούμενες κτλ. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε εκεί. Η εικόνα σου για το πρωτάθλημα, η άποψή σου για το πρωτάθλημα στις 7 αγωνιστικές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής? Είναι ένας δύσκολος όμιλος για μας. Υπάρχουν πολλές ομάδες ίδιου επίπεδου, θεωρώ, αν εξαιρέσεις 2, τους Τράχωνες και τον Αθηναϊκό θα πω. Όλοι οι υπόλοιποι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Θα παλέψουμε όλοι, γιατί τη μία αγωνιστική μπορεί να είσαι 5ος και την άλλη 10ος και η βαθμολογία το μαρτυράει αυτό. Θεωρείς ότι κάποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν, θα πρωταγωνιστήσουν? Όπως είπα, θεωρώ ότι οι Τράχωνες δεν έχουν αντίπαλο, θα τερματίσουν στην πρώτη θέση. Γνώμη δική μου είναι αυτή. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι, θα είναι άκρος ανταγωνιστικό. Κώστα, υπήρξε μια γκρίνια στο πρόσωπο του προπονητή, του Μανώλη του Παπαδόπουλου. Η διοίκηση τον στήριξε. Ναι. Και κάνατε και τις 3 σερί τελευταίες νίκες. Θα ήθελα τη γνώμη σου. Όπως ξέρεις, όταν μια ομάδα δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, πάντα το πρώτο πράγμα που κάνουν οι παράγοντες, φίλαθλοι και όλοι όσοι είναι κοντά στην ομάδα είναι να γκρινιάζουν. Να σε διακόψω, μου είχε αναφέρει ο coach στην προηγούμενη συνέντευξη που είχα κάνει μαζί του ότι τον στηρίξατε και σας ευχαριστεί. Σας είχε ευχαριστήσει.
Εννοείται ότι τον στηρίξαμε, γιατί όπως τον επιλέξαμε και μας επέλεξε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, του έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι τιμή για την Κυπούπολη να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος όπως ο Μάνος Παπαδόπουλος στην ομάδα. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Πρέπει να στηρίξουμε τον προπονητή μας. Ως διοίκηση της Κυπούπολης, είστε ευχαριστημένοι από το έργο του Μανώλη του Παπαδόπουλου στην ομάδα? Ναι, βέβαια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και όπως λέει και εκείνος, ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα η ομάδα. Ποστά είναι τα καλύτερα. Όταν θα δέσει η ομάδα, θα αρχίσουμε να παίζουμε και πολύ καλύτερη μπάλα, όπως την έχει αυτό στο μυαλό του, και θα προχωρήσουμε. Ωραία. Κώστα, έμαθα ότι οι παίκτες πληρώθηκαν τον Οκτώβριο. Οι παίκτες έχουν πληρωθεί, όλοι οι παίκτες έχουν πάρει τα δεδουλευμένα τους. Δεν υπάρχει καμία οφειλή. Αυτό προσπαθούμε... Θέλω να πω ότι παρά τη διακοπή, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η διοίκηση της Κυπούπολης... Αυτός είναι ο στόχος εξ αρχής, να έχουμε μια ομάδα υγιή, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Έχει ξεκινήσει αυτό εδώ και αρκετά χρόνια, με την εξυγίαση των οικονομικών της ομάδας και τα λοιπά, και η προηγούμενη διοίκηση και η τωρινή προσπαθεί να μην έχει οφειλές. Και το έχει καταφέρει, στο έπακρο. Κώστα, είστε μια νέα διοίκηση, με νέο πρόεδρο, νέοι άνθρωποι, το Βασίλη το Λίτσα. Εσύ Κώστα, για πρώτη φορά είσαι στο Δέλτα Σίγμα. Ναι. Τι σε έκανε να μπεις ενεργά, να βοηθήσεις την ομάδα και από τη θέση του Γενικού Αρχηγού? Βλέποντας μια προσπάθεια που γίνεται από τους υπόλοιπους και την περσινή χρονιά, θεώρησα καλό να συνεισφέρω κι εγώ κάτι, ούτως ώστε να συνεχίσει αυτό το υγιές περιβάλλον που υπάρχει στην Κυπούπολη. Η Κυπούπολη είναι ένας σύλλογος που έχει πολύ κόσμο, είναι πολύ αγαπητή, μας στηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος και σε ευχαριστεί όταν το βλέπεις αυτό. Και ήθελα να είμαι ένα κομμάτι αυτής της οικογένειας και γι' αυτό και το λόγο αποφάσισα να συνδράμω κι εγώ αυτά που μπορώ να κάνω. Ο πρώην πρόεδρος, ο Γιάννης ο Λεωτσινίδης, είναι κοντά στην ομάδα? Βέβαια. Έρχεται, γιατί θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχα έρθει ήταν εδώ στο γήπεδο και παρακολουθούσε την προπόνηση. Είναι ανελιπώς μαζί μας, πάντα είτε είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε δεν είναι, δεν έχει καμία σημασία για τον Γιάννη. Είναι πάντα κοντά μας και δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Κώστα, τι μπορούμε να πούμε στους φιλάθλους της Κυπούπολης? Οι φιλάθλοι οι οποίοι περιμένουν πολλά από την ομάδα. Ο στόχος της ομάδας είναι καταρχήν να ιδρυωθεί στην Α κατηγορία. Και να εδραιωθεί με δικά της παιδιά. Να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες προσθήκες, μονοχρονίτες που τους λέμε εμείς, που κάνει κάθε ομάδα της Αθήνας. Θέλουμε να βασιζόμαστε στην ακαδημία μας. Έρχονται από πίσω πολλά παιδιά που έχουν ταλέντο. Ο coach παρακολουθεί και τα από κάτω τμήματα, την ΚΑΠΑ 18, την ΚΑΠΑ 16. Και νομίζω ότι θα κάνουμε δουλειά. Θα τα καταφέρει η Κυπούπολη με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να πραγματοποιήσει το στόχο της παραμονής στην Α κατηγορία? Θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε, γιατί όσο περνάει ο καιρός η ομάδα γίνεται καλύτερη. Βέβαια τώρα υπάρχει η διακοπή αυτή, μας κόβει κάπως τα φτερά, αλλά δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω. Ό,τι κάναμε πριν θα το κάνουμε και μετά. Οι παίκτες προσπαθούν ατομικά να προπονηθούν, μια και υπάρχει απαγόρευση και δεν μας επιτρέπεται να γίνουν. Έχει δοθεί κάποιο πρόγραμμα δηλαδή από τον προπονητή, τον Μανώλη τον Παπαδόπουλο? Και από τον coach έχει δοθεί και από τον γυμναστή, τον Γιώργο τον Παζόρα, ειδικά προγράμματα σε όλους τους παίκτες για να μπορούν να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
ούτως ώστε όταν επιστρέψουμε στην ενεργό δράση να είμαστε έτοιμοι και να μην κάνουμε βήματα πίσω. Ωραία. Κώστα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο από τα 7 παιχνίδια που έχετε δώσει μέχρι στιγμής? Ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Ο πιο δύσκολος αντίπαλος θεωρώ ότι ήταν ο Αθηναϊκός, λόγω της ιδιαιτερότητας του παιχνιδιού. Ήτανε και ερχόμασταν από 0 πόντους, έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήτανε μάτς, ας το πούμε, ζωής ή θανάτου? Ναι, μπορεί να το πεις αυτό σε εισαγωγικά. Ναι, έπρεπε να κάνουμε μία νίκη και ευτυχώς ήρθαμε αυτοί με τον Αθηναϊκό και... Σας έδωσε ψυχολογική... Μας έδωσε ψυχολογία. Και μετά πήρατε και... Και πήραμε μπρος από ό,τι δείξαν τα παιδιά. Γιατί έλειπε λίγο η αυτοπεποίθηση, ίσως υπήρχε η πικρία από τα προηγούμενα 3 μάτς που δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι και βγάλαμε τον καλό τους αυτό και το κερδίσαμε το μάτς. Κώστα, ως τώρα για το πρωτάθλημα, ποια είναι η απόψη σου που δεν έχουμε και αρκετούς φιλάθλους, χωρίς φιλάθλους στα γήπεδα? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για μας. Και οικονομικά, αλλά και είναι και θέμα στήριξης. Όπως ξέρεις, και που πολύ πάντα έχει κόσμο στο γήπεδο. Και ένθερμους φιλάθλους. Και ένθερμους οπαδούς, βεβαίως. Οι οποίοι ζουν για να έρθουν στο γήπεδο. Είναι, δηλαδή, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει σε καμία ομάδα του Περιστερίου. Δεν νομίζω ότι μου είπε και ο προπονητής, ο Μανώλης Παπαδόπουλος, ότι... Το έχει διαπιστώσει και ο ίδιος, ναι. Ναι. Είναι πλήγμα το ότι δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει και θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει κάποια διαφορετική διαχείριση. Δηλαδή έχουμε ένα γήπεδο 800 θέσεων, περίπου θα μπορούσαν άνετα να μπουν 150-200 άτομα με αποστάσεις όχι 1,5 και 2 μέτρων και 3 και παραπάνω με τη μάσκα και να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Αλλά εντάξει, ώστε να μπορούσατε να Κώστα να βγάζετε και τα και λειτουργικά βέβαια, έξοδα, έτσι. Βέβαια. Υπάρχουν τα έξοδα των διαιτητών, υπάρχουν οι πληρωμές των παικτών. Θα μας βοηθούσε πολύ. Αλλά δυστυχώς... Ωραία. Κώστα, ως εκπροσωπώντας τη διοίκηση της Κυπούπολης, σε ποιον θα ήθελες να ευχαριστήσεις ή πού ήθελες να δώσεις συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα? Σε όλους, πρώτα απ' όλα στα παιδιά που παίζουν μέσα και δίνουν και την ψυχή τους για να πάρουν το αποτέλεσμα και όλο το διοικητικό συμβούλιο, το coach, το γυμναστή, το Γιώργο του Μπαζόρα, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Όλοι συνεννοούμαστε μεταξύ μας και νομίζω ότι αυτό βγάζει υγεία. Θα φανεί στη συνέχεια με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Κώστα, φύγανε και γίναν κάποιες προσαφαιρέσεις, να πούμε, στο ρόστερ. Φύγανε κάποια παιδιά, ναι. Τα οποία τώρα αγωνίζονται στο θρίαμβο Χαϊδαρίου. Ναι. Θα ήθελες να τοποθετηθείς για αυτό το θέμα? Για τον Παναγιώτη Λαγό προφανώς αναφέρεσαι. Ο Παναγιώτης θεώρησε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον, ίσως ήταν ο κορεσμός, είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, ο Παναγιώτης, πολύ καλός παίκτης, αξιόλογος. Προφανώς δεν τέριαξε με τον προπονητή, δεν ήθελε άλλο να... ήθελε αλλαγή περιβάλλοντος, δεν ξέρω τέλος πάντων, έγινε αυτή η συνεννόηση και έφυγε και αγωνίζεται. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Στα πλάνα σας είναι να κάνετε κάποια μεταγραφή ενώ στην μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου? Θα κάνουμε ό,τι ή θα παραμείνει το ρόστερ ως έχει? Είναι ικανό αυτό το ρόστερ να πραγματοποιηθεί με αυτό το ρόστερ ο στόχος της ομάδας? Θεωρώ ότι είναι ικανό. Coach, θα ήθελε κάνα δύο προσθήκες, θεωρώ. Άσχετα αν δεν το λέει, δεν δουλεύει με το υλικό που έχει. Αν μας δοθεί η δυνατότητα και βρούμε κάποιον έτοιμο
παίχτη που μπορεί να βοηθήσει άμεσα, ίσως προβούμε σε κάποια μεταγραφή. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτό. Πώς θα υπάρχουν ταλέντα στην Κηπούπολη? Ναι, βεβαίως. Πολλά. Πάρα πολλά και τόσα χρόνια νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε στραφεί νωρίτερα σε αυτά τα ταλέντα, να δουλευτούν, να αξιοποιηθούν. Τώρα ευτυχώς ήρθε ο coach, το συζητήσαμε και νομίζω ότι θα δείτε και εσείς στην πορεία ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ καλά ταλέντα στην ομάδα και θα γίνουν και πολύ καλοί παίχτες. Ωραία. Κώστα, πώς είναι και το η ζωή τώρα χωρίς μπάλα, χωρίς να είσαι στην προπόνηση, στο γήπεδο, με τους παίκτες? Πώς περνάει η μέρα με την καραντίνα? Ανιαρή είναι η μέρα, το απόγευμα, γιατί το πρωί δουλεύουμε, όπως όλοι. Το απόγευμα αυτή είναι η χαρά μας, να δούμε τα παιδιά, να δούμε την προπόνηση, να δούμε τι κάνουν, πώς είναι, πώς προπονούνται. Νιώθεις λίγο άβολα τώρα που δεν μπορείς να το κάνεις? Βέβαια, δεν είναι ηλιοφανινότερο αυτό. Ποιος θα ένιωθε ωραία? Μας λείπει, αλλά θα κάνουμε υπομονή. Θα περάσει, μπορεί να περάσει. Πότε πιστεύεις ότι, κατά τη δική σου άποψη, θα έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος? Αυτό θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι από την καινούργια χρονιά. Έτσι όπως δείχνουν οι συνθήκες, δυστυχώς δεν βλέπω νωρίτερα να γίνεται άρση του lockdown. Θα δούμε. Ελπίζω να κάνω λάθος. Πάντως θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα για να Βέβαια, αυτό είναι το ότι θα μπορούσαν να μας δώσουν τουλάχιστον μία άδεια να μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις, έστω και 5-5. Τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο. Πάντα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ούτως ή άλλως και εμείς σε όλους τους αγώνες μας πάντα ήμασταν με μάσκες, πάντα όλα τα παιδιά θερμομετρούνται. Θερμομετρώντουσαν πριν την προπόνηση. Είχαμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα τηρούσαμε κατά γράμμα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, ούτως ώστε να μην χρειαστούμε πάλι 20 μέρες, ένα μήνα για να μπορέσουμε να μπούμε πάλι στους ρυθμούς. Γιατί ένας αθλητής, όταν δεν προπονείται σωστά, υπάρχει πρόβλημα για την αποκατάστασή του. Οπότε θα κερδίσαμε χρόνο. Ίσως μας ακούσουν κάποιοι και δώσουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κώστα, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν κάποια αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα? Αγωνιστικά προβλήματα είχαμε, κανένα δύο τραυματισμούς. Υπάρχουν ακόμα δύο παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει ακόμα, είναι τραυματίες. Σε ποιους αναφέρεσαι? Αναφέρομαι στο Στέλιο του Ρουμπέν και ο Γιώργος ο Παούρης τώρα επανήλθε, ήταν 1,5 μήνα εκτός δράσης. Άρα θα θεωρούνται σαν εσωτερικές μεταγραφές με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Βέβαια. Θα μας βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά όταν έρθουν. Έχουμε και ένα φαντάρο, Θοδωρή τον Αγγελόπουλο. Ελπίζω και αυτός κάποια στιγμή να έρθει κοντά μας, πιο σύντομα από ό,τι τον περιμένουμε. Υπάρχουν παιδιά. Ωραία. Κώστα, κλείνοντας, ως διοίκηση της Κηπούπολης και ως γενικός αργιός που είσαι στην ομάδα, θα ήθελες να ευχαριστήσεις τους φιλάθλους για τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους στην ομάδα? Βέβαια, τους ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς όλη η διοίκηση που είναι κοντά μας και ελπίζουμε ότι θα είμαστε ξανά κοντά όλοι μαζί, μια γροθιά. Ωραία. Ευχαριστούμε. Υγεία εγώ να ευχηθώ πάνω απ' όλα, να έχουμε υγεία. Το συντομότερο δυνατόν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επανέλθουμε στο γήπεδο, σε αγωνιστικούς χώρους, σε κανονικούς ρυθμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχίες στην Κηπούπολη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.